Μια ακόμη δωρεά υγειονομικού αναλώσιμου υλικού προσφορά της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Για πολλωστή φορά μας έφεραν τη δωρεά τους. Είναι ένα πολύ μεγάλο κοντέινερ, 40 ποδών. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη σημερινή μέρα τον απόδημο ελληνισμό, τους Έλληνες ομογενείς της Αμερικής, τους Ελληνοορθόδοξους που συνεχίζουν αυτή την προσπάθεια ενίσχυση των δομών υγείας, των κέντρων υγείας με μια σημαντική και σπουδαία δωρεά, σπουδαία κίνηση και αναδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι η καρδιά και η ψυχή του ελληνισμού χτυπάει εκτός των συνόρων της πατρίδας μας. Συνολικά η 7η Υγειονομική Περιφέρεια παρέλαβε 16 τόνους υγειονομικό υλικό, το οποίο προορίζεται για όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του νησιού μας, με τον διοικητή να αναφέρεται στη μεγάλη αυτή προσφορά και υποστήριξη των ομογενών της Αμερικής και της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, η οποία τους συγγενεί και τιμά. Πολλές ευχαριστίες και πάντα εύχομαι να αποτελέσει αυτό καλό παράδειγμα, γιατί πάντα θέλουμε και το περισσότερο και πάντα το περισσότερο μας χαροποιεί. Την περασμένη Παρασκευή παραδώσαμε ένα κοντέινερ με υγειονομικό αναλώσιμο υλικό στην πρώτη ΥΠΕ. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να ευχαριστήσω θερμά το μεγάλο δωρητή μας, την Παγκριτική Ένωση Αμερικής και ιδιαιτέρως τον πρόεδρό της, κύριο Μπουτζούκα. Σε συνεργασία με το IOCC, η οποία είναι πολύχρονη και δεν έχει γίνει μόνο για την Κρήτη, η Παγκριτική έχει συνεργαστεί με το IOCC και για άλλα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου. Προσπαθούμε πάντοτε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε για την Κρήτη μας, γιατί δεν ξεχνάμε ότι εδώ είναι οι ρίζες μας, εδώ είναι οι βάσεις μας. Και όλα αυτά στο πλαίσιο συνεργασίας της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας με την Παγκριτική Ένωση Αμερικής και το Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό IOCC με έργο πολυσχηδέας στην Ελλάδα, καθώς πέρα από τις δωρεές προσφέρει βοήθεια σε εκατοντάδες πυρόπληκτες οικογένειες, ενισχύοντας σημαντικά και σε άλλους τομείς όπως της εκπαίδευσης, της ένταξης προσφύγων και όχι μόνο. Το περασμένο Σάββατο ήμουν στην Εύβοια, όπου παραδώσαμε ένα υπερσύγχρονο ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, ενώ θα παραδώσουμε ακόμα ένα στο κέντρο υγείας Εστιαίας. Ο IOCC έχει προσφέρει βοήθεια σε 600 περίπου πυρόπληκτες οικογένειες. Σύμφωνα με την τοπική κοινωνία της Εύβοιας, το ανθρωπιστικό έργο του IOCC στη Βόρεια Εύβοια υπήρξε το πιο σημαντικό από όλους τους οργανισμούς που έδρασαν στο πεδίο.